Καλησπέρα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και την εκπομπή μας Live Now. Στα μικρόφωνα, όπως κάθε Τετάρτη, είναι η Δήμητρα Τάγκα και η Παναγιώτα Ναυρόζογλου και μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, θα σας μεταδώσουμε ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον αριθμό 2313 022 040 ή στο email radio@eoelas.org. Συντονιζόμαστε λοιπόν όλοι στο ραδιόφωνο μας και πάμε για το να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις, γιατί είναι πολλές σήμερα από ό,τι βλέπουμε. Ακριβώς, και εσωτερικού και εξωτερικού. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πρώτη είδηση λοιπόν, έχουμε την τέταρτη αξιολόγηση και συγκεκριμένα στο επίκεντρο βρίσκονται τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης, που έχουν προβλήματα τεχνικής φύσεως κυρίως και η κυβέρνηση και οι θεσμοί δίνουν βάρος στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος του Τρίτου Μνημονίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας, εξερχόμενος στη συνάντησή του με τους θεσμούς, πως στόχος των συζητήσεων είναι να κλειδώσει το τι πρέπει να γίνει έως τον Ιούνιο, βάζοντας φυσικά σε σειρά προτεραιότητας και κρισιμότητας τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι θέλουμε όλα τα κομμάτια του παζλ να κλείσουν ως τον Ιούνιο. Η δουλειά μας είναι να έχουμε ένα σχέδιο μέχρι τον Μάιο, να εντοπίσουμε εάν υπάρχουν προβλήματα και πώς αυτά θα λυθούν. Για τις συζητήσεις με τους επικεφαλείς των κλιμακίων ανέφερε πως στόχος είναι μέχρι την Πέμπτη να έχουν προσδιοριστεί τα προαπαιτούμενα που έχουν ή δεν έχουν προβλήματα τεχνικής φύσεως. Επίσης πρόσθεσε πως η εκταμίευση της υποδόσης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στον Μάρτιο. Το τρέχον πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη λήγει στις 20 Αυγούστου και έτσι τα περιθώρια για παρατάσεις είναι πλέον στενά. Η κυβέρνηση και οι θεσμοί πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, ενώ τον Ιούνιο, οπότε θα γίνει και το τελευταίο Eurogroup, πρέπει όλες οι εκκρεμότητες να έχουν διευθετηθεί. Το χρονοδιάγραμμα τώρα προβλέπει ολοκλήρωση και των 88 προαπαιτούμενων έως τον Μάιο. Ωστόσο όμως αυτό που καίει περισσότερο την κυβέρνηση και τους δανειστές είναι η κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2019-2022, το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός Μαΐου. Το κυβερνητικό επιτελείο ευελπιστεί σε αυτό το μεσοπρόθεσμο να συμπεριληφθεί το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα με το οποίο θα αντικαταστήσει τα μνημόνια. Μάλιστα. Και σε αυτό το σημείο να πάμε λιγάκι σε έναν ανασχηματισμό, Δήμητρα, που είναι της τελευταίας στιγμής και αυτό, στο Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι αναλαμβάνουν επιτελικές θέσεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Έχουμε λοιπόν την υπουργοποίηση του Δημήτρη Τζανακόπουλου ως Υπουργού Επικρατείας και αυτό προκάλεσε μια σειρά από καραμπόλες και στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο. Συγκεκριμένα, νέα Γενική Γραμματέας του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει η Ιωάννα Πεπέ, η οποία είναι νομικός σύμβουλος, ήταν νομικός σύμβολο του Αλέξη Τσίπρα. Η Ιωάννα Πεπέ είναι δικηγόρος, χρημάτισε ειδική σύμβουλος στο νομικό γραφείο της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και διορίστηκε Γενική Γραμματέας της Υπηρεσιακής Πρωθυπουργού Βασιλικής Θάνου. Και μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου επανήλθε στο νομικό γραφείο σαν Γενικός Γραμματέας του Αλέξη Τσίπρα. Προϊστάμενος του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει εκ νέου ο Θεόδωρος Μιχόπουλος. Ο κύριος Μιχόπουλος ήταν επικεφαλής του γραφείου τύπου του Μεγάρου Μαξίμου όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, με τον οποίο είχε συνεργαστεί ήδη από την εποχή που ήταν υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων. Επίσης, ακολουθεί ο προϊστάμενος στρατηγικού σχεδιασμού Άγγελος Τσέκερης και ο κύριος Τσέκερης είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι γιος του Φίβου Τσέκερη, αγωνιστή της αριστεράς και με σπουδές ως μηχανολόγος μηχανικός. Τον Ιούλιο του 2015 είχε αντικαταστήσει τον Μιχόπουλο στην θέση του Διευθυντή Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού. Οπότε, σύμφωνα με τα τελευταία νέα, αυτός είναι ένας σχηματισμός και που συμβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και όλα αυτά να πούμε, ο σχηματισμός για ποιο λόγο συνέβη φυσικά. Γιατί είχαμε την παρέτηση της Ράνια Αντωνοπούλου, συγκεκριμένα τη Δευτέρα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έθεσε εκτός κυβερνητικού σχήματος την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, μετά από το ζήτημα που προκάλεσε η αποκάλυψη για την επιχορήγηση ενοικίου που λάμβανε. Είχε προηγηθεί και επίσημη ανακοίνωση της πρώην αναπληρώτριας Υπουργού, μέσω της οποίας προσπάθησε να δώσει κάποιες εξηγήσεις και να δικαιολογήσει την ενέργειά της, αναφέροντας ότι θα επιστρέψει τα
χρήματα που είχε λάβει για την επιχορήγηση ενοικίου. Και λόγω αυτής της παραίτησης, στην οποία η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε δεκτή την παραίτηση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Αντωνοπούλου, και την ευχαριστεί για την τριετή σημαντική προσφορά της. Και λόγω αυτής της παραίτησης, όπως καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει τον ανασχηματισμό και να προχωρήσει σε μια νέα θέση, με νέο στέλεχος. Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα κιόλας σε αυτό το κλίμα, Δήμητρα, να πούμε ότι έχουμε πυρετό συσκέψεων από το πρωί σήμερα στο Μαξίμου, όπου ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζει τον ανασχηματισμό, όπως προαναφέραμε, ο οποίος πιθανότατα θα ανακοινωθεί απόψε το βράδυ, δηλαδή θα έχουμε την τελική απόφαση των θέσεων, την οριστικοποίηση των θέσεων σήμερα το βράδυ. Και χαρακτηριστικό της όλης υπόθεσης είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρέστη στην ετήσια δεξίωση προς τιμήν του διπλωματικού σώματος που παρέθεσε το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Τον Πρωθυπουργό εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς. Επίσης, στην πόρτα του Πρωθυπουργικού Μεγάρου πέρασαν το πρωί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, οι οποίοι επί περίπου 2 ώρες συζητούσαν με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες θέλουν τον Πρωθυπουργό να σκέπτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο κύριος Δραγασάκης, τον οποίο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι άγνωστο ωστόσο τι θα γίνει με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης σε μια τέτοια περίπτωση. Και αρμόδιες αρχές ανέφεραν τα τηλεφωνήματα στους υπουργικοποιήσιμους θα ξεκινήσουν αργά το μεσημέρι. Οπότε αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις όπως προαναφέραμε το βράδυ με την οριστικοποίηση των θέσεων σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε άλλες είπαμε θέσεις Γενικού Γραμματέα και του Πρωθυπουργού, οπότε θα δούμε τι μέλη γενέστε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εκτός από την παραίτηση της Ράνιας Αντωνοπούλου, είχαμε και την παραίτηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο σύζυγος της κυρίας Αντωνοπούλου, λόγω της γνωστής υπόθεσης, όπως είπαμε πριν, για την επιχορήγηση ενοικίου, και αυτός παραιτήθηκε. Επομένως, λόγω των δύο παραιτήσεων, πρέπει να ανασχηματιστεί η κυβέρνηση. Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι τώρα αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, την κυβέρνηση απασχολούν αρκετά ζητήματα, όπως είναι τώρα ο ανασχηματισμός, η τέταρτη αξιολόγηση που αναφέραμε πριν, αλλά επίσης πολύ περισσότερο κρίσιμη από όσο νομίζουμε είναι ότι βρίσκονται και σε εξέλιξη 4 βασικά ζητήματα. Τα 4 λοιπόν αυτά βασικά ζητήματα είναι τα εξής. Η προεκλογική περίοδος, η οποία άρχισε και χαρακτηρίζεται σε πρώτη φάση από τις εξελίξεις στην υπόθεση Νοβάρτης. Εκκρεμούν και άλλες δικαστικές υποθέσεις μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Η υπόθεση φυσικά του Μακεδονικού, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Και το ζήτημα που αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Κύπρο, με χρονικό ορίζοντα την Ευρωτουρκική Σύνοδο Κορυφής στη Βάρνα στα τέλη Μαρτίου, η οποία και χαρακτηρίζεται από την ελληνική διπλωματία ως κομβικό σημείο για τις περαιτέρω σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά την Ελλάδα. Μάλιστα. Και γενικώς θα πούμε στη συνέχεια και κάποια στοιχεία ακόμη και για την Τουρκία, τι συνέβη με την Ελλάδα, πάλι με το Αιγαίο. Έχουμε κάποιες εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Γενικώς η κυβέρνηση έχει ανοιχτά μέτωπα, όπως βλέπουμε, και πρέπει να κλείσει αρκετά θέματα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ακριβώς, γιατί όπως θα το δούμε και στο υπόλοιπο της εκπομπής, γίνονται πολλά ζητήματα πραγματοποιούνται πολλά πράγματα σε διεθνές πλέον επίπεδο με την Ελλάδα πρωταγωνίστρια. Επίσης, να πούμε, Δήμητρα, ότι σήμερα, Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, έχουν καταβληθεί τα χρήματα των δικαιούχων του Πανελλαδικού Προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Οπότε, γι' αυτό θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Προς το παρόν έχουμε στη γραμμή μας τον reporter zoukla.gr Σωτήρη Σκουλούδη για να μας μεταδώσει τα νέα της Αττικής. Καλησπέρα, καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Καλησπέρα. Αρκετά τα νέα που έχουμε από την Αθήνα, και βέβαια στο σημαντικό σε πολιτικό επίπεδο είναι ότι περιμένουμε να γίνει ανασχηματισμός. Άγνωστο πώς θα γίνει, ίσως τις επόμενες ώρες, ίσως τις επόμενες μέρες. Όλο αυτό βεβαίως ήταν απόφαση του Πρωθυπουργού μετά από το ηθικό ζήτημα, κυρίως ηθικό, βεβαίως και οικονομικό, που προέκυψε με την αποκάλυψη ότι δύο υπουργοί του έπαιρναν, τουλάχιστον δύο μάλλον, έπαιρναν επίδομα ενοικίου, γεγονός βεβαίως που προκάλεσε το λαϊκό αίσθημα και
γι' αυτό το λόγο είχαμε και την πρώτη παρέτηση υπουργού που γίνεται δεκτή για όσο καιρό κυβερνάει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αναμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τον ανασχηματισμό, ίσως και σήμερα αργότερα. Να σας πω ότι το άλλο που συνέβη στην Αθήνα σήμερα, δυστυχώς για ακόμη μια φορά είχαμε ξύλο και πολύ ξύλο μάλιστα, έξω από ένα συμβουλογραφείο όπου ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν διάφοροι πληστηριασμοί, 200 ακινήτων περίπου. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά κινήματα τα οποία αντιδρούν και δηλώνουν πάντοτε στο παρόν όταν γίνονται τέτοιοι πληστηριασμοί, προκειμένου να τους αποτρέψουν ως μια ένδειξη αλληλεγγύης στους συμπολίτες τους. Αυτή τη φορά συμμετείχε και το ΠΑΜΕ και έξω από το συγκεκριμένο γραφείο και όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, το Zoom Plus ήταν εκεί και κάλυψε τα γεγονότα. Οι δυνάμεις του ΤΟΛΜΑΤ απρόκλητα επιτέθηκαν στους διαδηλωτές με αποτέλεσμα να έχουμε τη χρήση χημικών, μάχες σώμα με σώμα και όλα αυτά, τα δυσάρεστα που συμβαίνουν κάθε εβδομάδα σχεδόν πια στην πρωτεύουσα. Να σου πω ακόμα μια άλλη σημαντική εξέλιξη άξιο σχολιασμού ίσως για την εκπομπή σας είναι ότι είχαμε σήμερα τη δίκη για το γνωστό σκάνδαλο Κοριόπολης, για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που κρατάει εδώ από το 2011 και δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι πάντα ότι η δικαιοσύνη δεν ξέρω αν κατάφερε να ανασταθεί στο ύψος της. Ένα ερώτημα μου αναθέτω, καθώς από τους 84 κατηγορούμενους σχεδόν όλοι δεν κρίθηκαν αστόροι, αλλά έπεσαν στα μαλακά, αφαιρέθηκε η κατηγορία για κλιματική οργάνωση και οι πιο πολλοί, ο πιο γνωστός είναι ο Χιλιάς Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου, καταδικάστηκαν για ένα απλό πλημέλημα, δηλαδή σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου, αποσπασματικά ήταν κάποιους αγώνες και λύσαν κάποια αποτελέσματα και ότι αυτό δεν το έκαναν κατά τη ροή και γι' αυτό το λόγο έπεσαν σχεδόν όλοι οι κατηγορούμενοι στα μαλακά. Αυτό και πάλι εκφράζει την προσωπική μου γνώμη. Είναι μια απόφαση πρόκληση που σίγουρα δεν δίνει και το παράδειγμα για ένα καθαρό πρωτάθλημα που είναι και το ζητούμενο στον ελληνικό αθλητισμό. Οι ποινές για τους ενόχους και οι εφέσεις έχουν ανακοινωθεί όσον αφορά το σκάνδαλο αυτό. Ακριβώς. Ανακοινώθηκαν, δεν τα έχω μπροστά μου να σας τα πω ακριβώς. Μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα μας. Στη φυλακή δεν πάει κανείς αυτό το θέμα. Με φυλάξη, με ανασχολή, καθώς όπως είπαμε, από κακούργημα μετατράπηκε σε πλημέλημα το συγκεκριμένο αδίκημα και σε αρκετές περιπτώσεις αποδείχθηκε ότι υπήρχε αλλίωση του αποτελέσματος αγώνων. Κυρίως το πιο χαρακτηριστικό ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού Βόλου, ήταν ευαισθητικός τεχνική και του Αστέρα Τρίπολης. Φαίνεται όμως ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κερδοσκόπησαν πάνω στο θέαμα που βλέπουν οι Έλληνες φύλαθλοι έπεσαν στα μαλακά. Μάλιστα. Μάλιστα. Να ρωτήσω λιγάκι, Σωτήρη, για τις διαδηλώσεις και όλα την ένταση που είχαμε για τους πληστηριασμούς. Έγινε συγκεκριμένα από κάποια ομάδα, μέλη κάποιες ομάδες? Ναι, στις διαδηλώσεις αυτές συνήθως συμμετέχουν αρκετά κινήματα όπως το κίνημα Δεν Πληρώνω, με τον Λεωνίδα τον Παπαδόπουλο, όπου είναι η γνωστή ομάδα η οποία εκτός από την αποτροπή πληστηριασμού, μόνο πολύ συχνά επανασυνδέουν το ρεύμα σε πολίτες τους οποίους τους κόβει η ΔΕΗ για οικονομικούς λόγους. Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν δέχονται κλίση, πηγαίνουν σε αυτήν και με δικούς τους τεχνικούς ως μια πράξη αλληλεγγύης επανασυνδέουν το ρεύμα σε πολίτες που δεν μπορούν να το πληρώσουν. Τα συγκεκριμένα επεισόδια, αυτή τη φορά η διαφορά ήταν σχέση με άλλες τετάρτες που γίνουν πληστηριασμοί, κάθε τετάρτη ορισμένη. Ορίζεται να γίνονται οι πληστηριασμοί στην Αττική. Συμμετείχαν και πολλοί διαδηλωτές από το ΠΑΜΕ. Εξού και τα επεισόδια είχαν πολύ πιο μεγάλο εύρος, λόγω δηλαδή του όγκου των διαδηλωτών που ήταν περισσότεροι από τις προηγούμενες φορές. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, όχι. Αυτά τα όρια είναι για σήμερα. Ωραία. Σημαντικά όλα τα θέματα, νομίζω. Ακριβώς. Ωραία λοιπόν, οπότε να σε αποδεσμεύσουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Βεβαίως, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και τώρα πολλά τα νέα γιώτα, όπως βλέπεις. Ακριβώς, και τρέχουν πάρα πολλές εξελίξεις και υπάρχει γενικότερα ιδιαίτερη ένταση. Σε όλα τα θέματα ένταση. Ακριβώς.
Λοιπόν, να πούμε λιγάκι το προηγούμενο θέμα, να αναφερθούμε ναι, αναλυτικότερα. Ναι, για το κοινό εισόδημα αλληλεγγύης. Για πες μας, τι έχεις. Ακριβώς. Λοιπόν, όπως προαναφέραμε, έχουμε σήμερα την καταβολή των χρημάτων του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Το ποσό έχουμε προαναφέρει ήδη σε προηγούμενη εκπομπή ότι έχει αγγίξει τις 64 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Θα καταβληθεί σε 300.000 περίπου δικαιούχους και αφορά συνολικά περισσότερα από 630.000 άτομα. Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστοση 6,5 στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανέναν περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισημαίνει ότι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με το τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών. Οπότε μιλάμε για συγκεκριμένη τράπεζα, τραπεζικό φορέα και μόνο μέσα από αυτή και το ποσό δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 100 ευρώ. Οπότε θα πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να προσφύγουν αντίστοιχα εκεί που χρειάζεται. Και όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν και στο διαδίκτυο αντίστοιχα για να ενημερώνονται καθημερινώς. Ακριβώς, αναλυτικά μπαίνουν στην ιστοσελίδα ΚΕΑ. Γράφοντας ΚΕΑ στην γραμμή αναζήτησης θα βγάλει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται. Και συνεχίζουμε λοιπόν με μία είδηση εσωτερικού πάλι που αφορά τη χώρα μας και συγκεκριμένα τα Capital Controls, Ιώτα. Από το πρωί ανακοινώθηκε ότι εντός λίγων ωρών αναμένεται η ανακοίνωση για τη χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν τραπεζικοί κύκλοι. Πρόκειται για αύξηση του ορίου αναλήψεων από τα 1.800 ευρώ μηνιαίως στα 2.300 ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση του ποσού ανάληψης έπειτα από τον Ιούνιο του 2015, όπου ήταν και σε ισχύ τα Capital Controls. Για τις νέες αυτές ενέργειες, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, έχει ήδη ενημερώσει τους τραπεζίτες και ως εκ τούτου έχουν κινηθεί και οι σχετικές διαδικασίες. Εκτός από την αύξηση του ορίου αναλήψεων, προωθούνται και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα κάθε είδους λογαριασμού στις τράπεζες, αλλά και νέα αυξημένα όρια στις συναλλαγές του trade finance, εισαγωγές, εξαγωγές δηλαδή. Οι πολίτες μπορούν στο εξής να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη λογαριασμό σε μία ή περισσότερες τράπεζες. Η εν λόγω ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της διευκόλυνσης που υπάρχει πλέον για το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό όσον αφορά τα capital controls. Ακριβώς. Και πλέον νομίζω σημαντικό το ότι μπορούμε να ανοίξουμε και επιπλέον λογαριασμό, γιατί μέχρι τώρα δεν γινόταν αυτό. Υπήρχε, ναι, η περιοριστική παράμετρος αυτή για τις τράπεζες. Πάμε λιγάκι σε μία άλλη είδηση που αφορά συγκεκριμένα τις αντιδράσεις που υπάρχουν σχετικά με το ζήτημα της Μακεδονίας, Δήμητρα. Πάμε λίγο και σε αυτό το ζήτημα, επίσης επίκαιρο. Ακριβώς, γιατί αφορά μια αλλαγή του συντάγματος, όπως ανακοινώνει ο Ζόραν Ζάεφ, βάσει των δηλώσεών του από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σε νέα του συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, επανέλαβε πως η χώρα του δεν θα δεχτεί το όνομα Νέα Μακεδονία, ούτε και προτίθεται να αλλάξει το σύνταγμά της. Παρ' όλα αυτά, όμως, στη συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, δείχνει αισιόδοξος για αίσιο τέλος στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα έως τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 11 με 12 Ιουλίου που θα ακολουθήσει. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, το όνομα Νέα Μακεδονία δεν περιέχει ακριβή γεωγραφικό προσδιορισμό και επανέλαβε πως είναι ανοιχτός στα 4 ονόματα που έχει προτείνει ο Μάθιου Νίμιτς και τα οποία αποκάλυψε στη χθεσινή συνέντευξή του στο Reuters. Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σκόπια δηλαδή, Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Δημοκρατία Μακεδονίας του Βαρδάρη. Είναι οι τέσσερις, είπαμε, ονομασίες που έχουμε ξαναφέρει κιόλας σε προηγούμενη εκπομπή. Και επίσης δηλώνει ότι
Είναι ξεκάθαρο για τον ίδιο πως φέρει μεγάλες ενστάσεις στην αναγκαιότητα αλλαγής του Σκοπιανού Συντάγματος, ένα ζήτημα στο οποίο επιμένει η ελληνική πλευρά. Το Σύνταγμα είναι ένα εσωτερικό βιβλίο κανόνων, δεν έχει επιπτώσεις εκτός της χώρας, είπε ο κ. Ζάεφ, σημειώνοντας πως η αλλαγή του Συντάγματος δεν αποτελεί δικλίδα ασφαλείας, καθώς μελλοντικές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν εκ νέου αργότερα. Οπότε είναι κάτι νεότερο. Φαίνεται ότι υπάρχει αλλαγή, φαίνεται ότι εστερνίζονται την αλλαγή αυτή οι Σκοπιανοί, οπότε νομίζω ότι... Και τονίζει επίσης ότι θέλει αλλαγή του ονόματος, αλλά όχι του συντάγματος. Ακριβώς. Και το τονίζει αρκετές φορές στη συνέντευξη. Ακριβώς. Και σε προηγούμενη δήλωση που έχει γίνει, τις προηγούμενες μέρες αντίστοιχα. Είναι αισθητή δηλαδή η διαφορά μεταξύ των δύο παραγόντων αυτών. Φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι η θέση τους. Δηλώνεται ρητά και κατηγορηματικά. Νομίζω ότι δεν έχουμε στην προκειμένη περίπτωση κάτι άλλο να επισημάνουμε σε αυτό το ζήτημα. Προς το παρόν όχι, ήταν η πιο πρόσφατη εξέλιξη. Πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, θα αναφερθώ σε μια τελευταία είδηση πριν το διάλειμμα. Θα πάμε λίγο στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι έδωσαν 67 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα. 67 λοιπόν εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στη Θεσσαλία για αποκατάσταση των ζημιών από τέντονα καιρικά φαινόμενα με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση. Τα έργα αφορούν κυρίως την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και επισκευές του επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου, που υπέστη σημαντικές ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες στους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεσμεύσαμε έγκαιρα τους απαραίτητους πόρους ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις πληγήσεις περιοχές το συντομότερο δυνατόν και πριν την έναρξη των εργασιών της νέας αγροτικής περίοδου». Ο κ. Χαρίτσης ενέκρινε την ένταξη των συγκεκριμένων έργων στο Εθνικό Σκέλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018 στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών, ύστερα από συνάντηση που είχε επίσης με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, ο οποίος υπέβαλε και τη σχετική πρόταση. Μάλιστα. Μια σημαντική βοήθεια, θα λέγαμε, σε εκείνες τις περιοχές μετά από όλες αυτές τις καταστροφές που υπέστη. Οπότε, σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι πριν μεταβούμε σε ειδήσεις εξωτερικού, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Και σε διαφημίσεις επίσης μετά και θα επιστρέψουμε. Ακριβώς. Επιστρέψαμε και πάλι, Γιώτα, με τις ειδήσεις μας και πάμε τώρα λίγο προς νότια και συγκεκριμένα στην Κόρινθο, καθώς κλείνει για 15 μέρες η Διόρυγα, αφού ολόκληρη πλαγιά, να πούμε, ότι έπεσε μέσα στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, το λιμενικό απαγόρευσε τη διέλευση των πλοίων που θα πρέπει να διέρχονται από την νότια και δυτική Πελοπόννησο. Το περιστατικό αυτό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στον Ισθμό της Κορίνθου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Υποχώρησαν τα πρανή με αποτέλεσμα να πέσουν κομμάτια από τα βράχια και χώματα μέσα στον Ισθμό. Ολόκληρη η πλαγιά δηλαδή βρέθηκε μέσα στη Διόρυγα. Το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορούν να περάσουν τα πλοία και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν τη στιγμή της πτώσης διερχόταν και κάποιο πλοίο από τον Ισθμό. Η Διόρυγα της Κορίνθου θα παραμείνει, όπως είπαμε, κλειστή για περίπου 15 ημέρες και το λιμενικό σώμα Ελληνική Εκτοφυλακή απαγόρευσε τη διέλευση των πλοίων που αναγκαστικά θα πρέπει να διέρχονται αυτό το διάστημα των 15 ημερών από την νότια και τη δυτική Πελοπόννησο. Είχαμε και την ανακοίνωση της εταιρείας, η ανώνυμος εταιρεία Διόρυγος της Κορίνθου, αναφέρει πως τα συνεργεία προχωρούν στην αποτίμηση του μεγέθους του προβλήματος και ταυτόχρονα γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας της Διόρυγας. Τα συνεργεία προχωρούν ήδη σε αποτίμηση του μεγέθους του προβλήματος με βάση την ογκομέτρηση των χωμάτινων όγκων που μετακινήθηκαν, ενώ παράλληλα γίνεται και η απαραίτητη προετοιμασία για τις εργασίες. Η εταιρεία επίσης θα ανακοινώσει στο κοινό για τον ακριβή προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης
της λειτουργίας της Διόρυγας με νεότερη ανακοίνωσή της, μόλις ολοκληρωθεί και η αυτοψία. Και να πούμε, Δήμητρα, κιόλας συγκεκριμένα ότι έχει κλείσει από το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Φεβρουαρίου, και θα παραμείνει κλειστή η Διόρυγα για 15 μέρες. Οπότε αυτό πρέπει να το γνωρίζουν και οι οδηγοί. Και είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει αρκετά θεματάκια, θα λέγαμε. Ένα πρόβλημα στα πλοία κυρίως. Θα αναγκάζονται να πηγαίνουν από Δυτική Πελοπόννησο. Αλλά θα αποκατασταθεί γρήγορα, όπως ανακοίνωσε και η εταιρεία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της. Αυτό ελπίζουμε. Επόμενη είδηση που αξίζει να αναφερθεί. Λοιπόν, έχουμε μία ακόμη είδηση για τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα για γιατρούς, δικηγόρους, κρατικούς φορείς, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Έχουμε αύξηση 57,7% στους φοροελέγχους από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερως αποδοτική αποδείχθηκε η φορολογική διοίκηση το 2017 στο κυνήγι της φοροδιαφυγής, καθώς αύξησε κατά 57% τους ελέγχους. Σε σύγκριση με το 2016, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές περιπτώσεις, θα λέγαμε, φοροδιαφυγής. Στον απολογισμό της δράσης, όπως το παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διαπιστώνεται σημαντική υπέρβαση στόχων που είχαν τεθεί με το επιχειρηματικό σχέδιο του 2017. Ενώ περιλαμβάνεται και ενδεικτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων μερικών επιτόπιων ελέγχων και ερευνών που ολοκληρώθηκαν εντός της χρονιάς. Συγκεκριμένα έχουμε επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού που υπήρχαν θέματα, κάποιες επιχειρήσεις σε ανώνυμες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασία στην εμπορία και επεξεργασία κρέατος. Επίσης, στοχευμένο μερικό επιτόλιο έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση εμπορίας ενδυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Βιωτίας, σε στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε αναψυκτήρια που στεγάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, επίσης στην περιοχή της Κορίνθου από προληπτικό έλεγχο σε πλυντήριο αυτοκινήτων, σε επιχείρηση στάθμευσης οχημάτων στον ευρύτερο χώρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στο πλαίσιο στοχευμένου ελέγχου. Επιχείρηση επίσης αθλητικών υποδημάτων στη Θεσσαλονίκη. Στην ευρύτερη περιοχή της Βέρειας εντοπίστηκε μία έκδοση 166 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 65.000 ευρώ από επιχείρηση εμπορίας καυσόξυλων. Όπως βλέπεις, σε αρκετές επιχειρήσεις έχουν εντοπιστεί τέτοια θέματα. Ακριβώς. Και υπάρχουν και αντίστοιχα πρόστιμα και κυρώσεις, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, το θέμα αυτό είναι ένα σφαιρικό ζήτημα που αφορά πλέον πολλές πλευρές και οτιδήποτε προκύπτει από έρευνες θα δημιουργεί νέα προβλήματα. Στη φάση αυτή, Δήμητρα, να συνδεθούμε λιγάκι με την Θράκη. Με τη Θράκη και ακριβώς. Την κυρία Κονδύλη, τη δημοσιογράφο. Καλησπέρα, κυρία Κονδύλη. Γεια σας από την Αλεξανδρούπολη. Είστε καλά? Καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς. Καλά και εμείς εδώ στην Αλεξανδρούπολη έχουμε ήλιο όλος παραδόξως, αρκετό κρύο βέβαια, όμως δεν έχουμε φτάσει στο βαθμό των άλλων πόλεων όπως στην Ορυφθιάδα, στο Δημότυπο και στο Σουκλείο που χιόνισε και όπου χτες και προχτές ήταν και κλειστά τα σχολεία σε αυτούς τους δήμους. Εμείς εδώ κανονικά στην Αλεξανδρούπολη όλα καλά, μόνο κρύο αλλά και ήλιο ευτυχώς. Από εκεί και πέρα από τα καιρικά που εντάξει τα αντιμετώπισαν οι Δήμοι πολύ σωστά με τα τμήματα πολιτικής προστασίας, δεν υπήρχαν δηλαδή προβλήματα. Να αναφέρουμε διάφορες ειδήσεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες εδώ στην περιοχή του Έβρου. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση της αυτονόμησης του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Σύμφωνα λοιπόν με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καΐσα, μέσα στον Μάρτιο θα κατατεθεί σχέδιο νόμου στη Βουλή που θα αφορά την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και μέσα στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η πρόταση για την αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Είναι κάτι που το ζητούν εδώ και χρόνια και οι κάτοικοι του Δημοτήχου, αλλά και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, ότι για να λειτουργήσει καλύτερα το νοσοκομείο του Δημοτήχου πρέπει να είναι μόνο του, να είναι αυτόνομο, να μην υπάγεται δηλαδή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Οπότε κάτι τέτοιο μάλλον φαίνεται ότι θα πάρει σάρκα και οστά μέσα στο Μάρτιο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι από αύριο λουκέτο μπαίνει σε 15 πρακτορία του ΟΠΑΠ στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι ιδιοκτήτες τους αρνήθηκαν να υπογράψουν τη νέα σύμβαση που όρισε ο ΟΠΑΠ. Θεώρησαν λοιπόν ότι από αυτήν την σύμβαση θα φύγονταν σημαντικά τόσο τα συμφέροντά τους, η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ως εκ τούτου δεν θα υπήρχε νόημα να κρατήσουν το μαγαζί ανοιχτό, δηλαδή το πρακτορείο του ΟΠΑΠ. Έτσι λοιπόν από τα 19 πρακτορία, 15 θα κλείσουν, ουσιαστικά κλείουν σήμερα, δηλαδή από 1η Μαρτίου αύριο θα είναι κλειστά,
Και έτσι θα λειτουργεί μόνο το 1/5 των πρακτορείων που λειτουργούσαν μέχρι πρώτην στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι οι 15 πράκτορες που μένουν χωρίς δουλειά, σε συνεννόηση με συναδέλφους τους από όλη την Ελλάδα, ετοιμάζουν ήδη νομικές προσφυγές κατά του ΟΠΑΠ και των νέων συμβάσεων. Δηλαδή αντιδρούν, διαμαρτύρονται, δεν θα το αφήσουν έτσι. Επίσης, έχουμε την πρόταση που είχε κάνει η Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Εύρου, που αφορούσε την διεξαγωγή μοτοσυγκέντρωσης, να το πούμε έτσι, στην Σαμοθράκη. Μια πρόταση όμως που φαίνεται ότι πηγαίνει χαμένη, γιατί μας προλαβαίνει η δράμα. Μάλλον λοιπόν εκεί θα γίνει στις αρχές του καλοκαιριού η συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών και όχι στη Σαμοθράκη, οπότε πρόκειται για ακόμα μια χαμένη ευκαιρία. Επίσης να πούμε ότι μέσα στο Μάρτιο τελικά η άνοιξη φέρνει πολλά καλά, ξεκινούν οι απευθείας πτήσεις από την Αλεξανδρούπολη για την Κύπρο και αντίστροφα. Όσοι λοιπόν θέλουν να ταξιδέψουν από την Αλεξανδρούπολη να πάνε στο νησί της Αφροδίτης μπορούν να το κάνουν μέσα στο Μάρτιο από την Αλεξανδρούπολη, να πάνε κατευθείαν στην Κύπρο. Και κάτι, ένα ακόμη πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει προκύψει από τις αρχές της εβδομάδας, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη και στο νομό Εύρου και στην Ροδόπη είχαμε αντιδράσεις. Πρόκειται για τη διαμαρτυρία φωτογράφων του νομού Εύρου, τους οποίους υποστηρίζει και το Επιμελητήριο Εύρου. Συνολικά είναι 53 τα μέλη του Επιμελητηρίου που ασχολούνται επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Λοιπόν, οι φωτογράφοι διαμαρτύρονται γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει μια νέα πολιτική σύμφωνα με την οποία κάποιος πολίτης, όταν θα θέλει να βγάλει ταυτότητα ή διαβατήριο, δεν θα πηγαίνει πια στο φωτογράφο της γειτονιάς, αλλά θα πηγαίνει κατευθείαν στην αστυνομία, όπου θα υπάρχει ειδικό μηχάνημα, δηλαδή μια εταιρεία θα αναλάβει να εφοδιάσει όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας με μηχανήματα για να βγαίνουν εκεί κατευθείαν οι φωτογραφίες. Κάτι τέτοιο, όπως είναι λογικό, θα αποτελέσει πλήγμα για τους φωτογράφους. Οπότε αυτοί αντέδρασαν, έστειλαν διαμαρτυρία και έχει κινηθεί, όπως σας είπα, αντίστοιχα και το Επιμελητήριο Εύρου για αυτούς τους 53 φωτογράφους, αυτά τα 53 μέλη. Το μόνο τώρα που περιμένουμε είναι η αντίδραση του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Πάνου Σκουρλέτη, να δούμε τι θα κάνει, πώς θα απαντήσει σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτά σε γενικές γραμμές από την περιοχή μας. Σας είπαμε τα καιρικά, σας είπαμε τα κοινωνικά, τα πολιτικά. Σας ανέφερα τα σημαντικότερα των τελευταίων ημερών. Καλύψατε όλους τους τομείς. Ναι. Δεν έχουμε αφήσει κάτι. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα έχουμε περισσότερα. Μάλιστα. Νομίζω αυτό το σημείο θα σας αποδεσμεύσουμε κι εμείς. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σας. Πολλά επίσης και τα νέα της Τράκης σήμερα. Ακριβώς και πολύ σημαντικά, πολύ στοχευμένα, Δήμητρα, που αφορούν πραγματικά άμεσα κάποια από αυτά τους πολίτες. Και ειδικά το τελευταίο, για τους φωτογράφους. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουν πλέον την διαδικασία με την οποία θα γίνεται η έκδοση ταυτότητας και συγκεκριμένα η φωτογραφία που αφορά το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, να πάμε σε μια τελευταία είδηση εσωτερικού, η οποία έρχεται απευθείας από το zoogla.gr και πρόκειται για το σκάνδαλο των θαλασσοδανείων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, μια νέα υπόθεση που τρενάρει εδώ και χρόνια σε μια προσπάθεια να αποσιοποιηθούν ευθύνες και ενοχές, αναμένεται να απασχολήσει την κοινή γνώμη και το πολιτικό σκηνικό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται λοιπόν, Δήμητρα, για το σκάνδαλο των τραπεζικών θαλασσοδανείων προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δόθηκαν σε εκδότες με όρους χαριστικούς. Δάνεια χωρίς εγγυήσεις και υποθήκες, ηχηρά ονόματα του εκδοτικού χώρου που πέρασαν από την αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παριστάνοντας τους γκουρού, όπως τα λέγαμε, της ενημέρωσης, βρίσκονται πια ένα βήμα πριν από την απόλυτη απαξίωση και την δίμευση των περιουσιών τους. Δεκάδες λοιπόν τραπεζίτες, ανώτατα και ανώτερα, αλλά και μεσαία στελέχη τραπεζών, θα αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις. Η χειρότατα ονόματα του τραπεζικού χώρου που πρωτοστάτησαν στη συγκρότηση του χάους προμνημονίων αναμένεται να δουν ακόμα και βραχιόλιο, όπως τα λέγαμε, με την ανακοίνωση της δίωξής τους από τις δικαστικές αρχές. Μιλάμε για 30 με 40 ονόματα του τραπεζικού χώρου. Και σε άμεση συνεργασία με τους επώνυμους τραπεζίτες έλαβαν τα δανεικά αλλά γύριστα. Τα δάνεια λοιπόν καλύφθηκαν πίσω από θυγατρικές τραπεζών και υπεράκτιες εταιρείες. Ήταν μια καλωστημένη μηχανή που παραπλανούσε θεσμούς και παραβίαζε νόμους, γέμιζαν τσέπες των εκδοτών
και από τα ποσοστά της μίζας γέμιζαν οι υπεράκτοι λογαριασμοί τραπεζιτών. Οπότε είναι, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που είχε δημιουργηθεί από πίσω, πίσω από δηλαδή τις κάμερες και στο παρασκήνιο των ζητημάτων αυτών, των υποθέσεων, με πρωταγωνιστές κανάλια και συγκεκριμένα το Alter ήταν τα πρώην συγκροτήματα που έστησαν το δίκτυο της διαπλοκής από τον Σταύρο Ψυχάρη ως την Πίγασος που βρέθηκαν στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης. Και επίσης με 38 ονόματα στη σέντρα, όπως, οπότε και ο προεκλογικός πολιτικός λόγος όλων των κομμάτων θα ενταχθεί στο πλαίσιο της σκανδαλολογικής αντιπαράθεσης και επί της ουσίας η σκανδαλολογία θα διαμορφώσει τις στρατηγικές και τις τακτικές των κομμάτων στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές. Τα πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα. Το πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί να παίξει το χαρτί της παροχολογίας λόγω των μνημονίων και της επιτροπίας και έτσι το κυβερνητικό μπλοκ επιλέγει να δώσει εκλογική μάχη επί της διαπλοκής και διαφθοράς. Η αξιωματική αντιπολίτευση σχεδιάζει να προσανατολίσει τη στρατηγική της στην επίθεση κατά του δημοσίου με εργαλείο τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Το σκηνικό έχει στηθεί επίσης και οι παράμετροι έχουν τοποθετηθεί στο προεκλογικό αλγόριθμο. Οπότε θα δούμε από εκεί και πέρα τι μέλη γενέστε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρόκειται για μια τεράστια πλεκτάνη διαφθοράς πίσω από αυτό που βλέπαμε εμείς και από αυτό που εξέπεμπαν τα συγκεκριμένα κανάλια. Οπότε στη βάση ουσιαστικά τους δεν είναι καινούρια. Έτσι έχει γίνει εδώ και χρόνια. Εννοείται πως δεν είναι καινούρια. Τώρα ξαναβγήκε το σκάνδαλο. Ακριβώς. Απλά πλέον έχουμε περισσότερα στοιχεία στο προσκήνιο και περισσότερα ονόματα, θα λέγαμε. Να πάμε λιγάκι τώρα σε πλέον να μετακινηθούμε σε ειδήσεις εξωτερικού. Και για όσο χρόνο μας έμεινε, νομίζω ότι ναι, μπορούμε να αναφερθούμε λίγο. Ακριβώς, καθώς έχουμε πολλές και ποικίλες σε πολλά και διαφορετικά σημεία του πλανήτη διάφορα σημαντικά ζητήματα. Πρώτο και βασικό, κάτι που βρίσκεται κοντά, αρκετά κοντά μας, στο Βέλγιο λοιπόν. Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στις δημόσιες υπηρεσίες λόγω απεργίας. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στις μετακινήσεις με το σιδηρόδρομο, τα αστικά μέσα μεταφοράς, αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών στο Βέλγιο. Η απεργία που έγινε έπειτα από αίτημα συνδικάτου και πρόσκειται στους σοσιαλιστές σε διαμαρτυρία για σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κεντροδεξιά κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού. Στις Βρυξέλλες, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα μέσα μεταφοράς ανακοίνωσε ότι το πρωί το δίκτυό της αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα. Μόνο 15 γραμμές λεωφορείων και τραμ εκτελούσαν κανονικά τα δρομολόγια τους. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ το ζήτημα της μετακίνησης των πολιτών και δημιούργησε αρκετά προβλήματα συγχρότησης. Πάμε λιγάκι και στην Δήμητρα στην Ρωσία, στο Κοζάν της Ρωσίας συγκεκριμένα, όπου έχουμε πυροβολισμούς και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τελευταία είδηση, της τελευταίας στιγμής, έχουμε και ένα νεκρό. Για πες μας λίγο το περιστατικό, κάποιες βασικές λεπτομέρειες, βασικές πληροφορίες. Πρόκειται λοιπόν για συναγερμό που έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Ρωσίας έπειτα από αναφορές για πυροβολισμό σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Καζάν. Όπως μεταδίδει το Russian Today, ένας φρουρός έχει χάσει τη ζωή του, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες από πυρά ενός ενόπλου. Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ένας 34χρονος κάτοικος της περιοχής και φαίνεται να άνοιξε πυρ από τον μπαλκόνι του σπιτιού του, στο οποίο διαμένει, στοχεύοντας στους περαστικούς και αστυνομικούς. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας πολίτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την σύλληψή του. Μάλιστα. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν πλέον θύματα. Ακριβώς, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει τρομοκρατήσει πάρα πολύ τους πολίτες. Νομίζω ότι κάθε ζήτημα το οποίο σημάνει τα πυρά σε άμαχο πληθυσμό στην ουσία δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Πάμε λίγο στην Τουρκία τώρα. Δύο ειδήσεις που έχουμε από την Τουρκία και συγκεκριμένα ξανά στο Αιγαίο είχαμε εμφανίσεις, καθώς τα δύο CN-235 πέταξαν πάνω από περιοχές του βορειοανατολικού, κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου. Βόλτες, θα λέγαμε, στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έκαναν τη Δευτέρα δύο τουρκικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη
τύπου CN235, παραβιάζοντας σε 32 περιπτώσεις τον ελληνικό εναέριο χώρο. Τα τουρκικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από συγκεκριμένα σημεία, καταγράφοντας κινήσεις και αντιδράσεις των ελληνικών δυνάμεων σε θάλασσα και αέρα. Εκτός από τις 32 παραβιάσεις, καταγράφηκαν και 2 παραβάσεις του Φύρου Αθηνών. Τα 2CN235 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Συνεχίζουν λοιπόν τις εμφανίσεις η Τουρκία με τα αεροπλάνα. Ακριβώς. Και μία ακόμη είδηση από την Τουρκία είναι ότι πρόωρες κάλπες σχεδιάζει ο Ερντογάν. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προετοιμάζεται να κηρύξει πρόωρες εκλογές με πιθανή ημερομηνία την 15η Ιουλίου, για συμβολικούς θα λέγαμε λόγους, επειδή θα είναι η δεύτερη επέτειος του αποτυχόντος πραξικοπήματος. Ένας από τους λόγους της προκήρυξης πρόωρων εκλογών είναι πως η κανονική ημερομηνία τους, το Νοέμβριο του 2019, είναι κάπως μακρινή. Την ίδια ώρα, η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δείχνει πιθανή επειδή αυτή την εποχή κυρίως η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι διχασμένη. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιφανών αντιπολιτευόμενων δημοσιογράφων και ακτιβιστών βρίσκεται στις φυλακές, περιμένοντας να δικαστούν ως εγκυουλενιστές. Η οικονομία βρίσκεται, θα λέγαμε, σε ικανοποιητική κατάσταση. Το Κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έχει την υποστήριξη και των γκρίζων λύκων και παραμένει και αβέβαιο το αποτέλεσμα των πολέμων που διεξάγονται στα κουρδικά μέτωπα. Περισσότεροι από 50.000 θεωρούμενοι αντίπαλοι του καθεστώτος Ερντογάν βρίσκονται φυλακισμένοι, περίπου 110.000 έχουν απολυθεί από την εργασία τους, ενώ δεκάδες αντιπολιτευόμενες εφημερίδες έχουν κλείσει, βάσει της εφαρμογής των αυστηρών έκτακτων μέτρων που ανανεώνονται, παρόλο που έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από το αποτυχημένο πραξικόπημα. Οι εκλογές, οι οποίες θα είναι συνδυασμός προεδρικών, βουλευτικών και τοπικής αυτοδιοίκησης, θα σημάνουν νέα αύξηση των εξουσιών του Σουλτάνου και τερματισμό αυτού του κοινοβουλευτικού συστήματος που εφαρμοζόταν έως σήμερα επί έναν αιώνα στην Τουρκία. Θα γίνουν δηλαδή εκλογές, εφόσον βλέπουμε ότι η κατάσταση στην Τουρκία δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο καλή. Ακριβώς. Και Δήμητρα, να παραμείνουμε λιγάκι ακόμη στην Τουρκία και να πούμε ότι όπως αναφέρονται από δηλώσεις χαρακτηριστικά, είναι έτοιμος για επιστράτευση ο Ερντογάν, καθώς έχει καταρρεύσει με αυτή τη δήλωση όλο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συγκεκριμένα, σε πολεμική ετοιμότητα κάλεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την γείτονα χώρα, όταν ανέφερε πως η επιχείρηση κλάδος ΕΛΕΑΣ στο Άφριν έχουν σταλεί εκπαιδευόμενο στρατιωτικό προσωπικό και ζήτησε οι έφεδροι αρχικά να είναι σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν σε ομιλία του στην νοτιοανατολική Τουρκία δήλωσε: «Ας είναι όλοι σε ετοιμότητα για επιστράτευση, αν και δεν υπάρχει τώρα άμεση ανάγκη. Είμαστε στις παραμονές μιας νέας ανάστασης. Μετά τις συσκέψεις που κάναμε με τη στρατιωτική ηγεσία και κληθεί ο λαός μας με φύλλα πορείας, ο λαός θα σπεύσει με πρώτο εμένα». Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εμπόλεμης σύραξης ο Τούρκος πρόεδρος τίθεται αρχιστράτηγος. Ο πρόεδρος της Τουρκίας στην ομιλία του ανέφερε πως η σημερινή έκταση της Τουρκίας φτάνει τα 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, για να θυμίσει πως η έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν 18 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αναστάτωση, καθώς εκατομμύρια Τούρκοι άρχισαν να ψάχνουν στο διαδίκτυο για τα φύλλα πορείας τους και για το πού θα πάνε σε περίπτωση επιστράτευσης, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει όλο το σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού κράτους. Τέλος, σημειώνεται ότι στον απόϊχο των δηλώσεων αυτών του Ερντογάν, οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πλέον σοβαρότατη πιθανότητα για πρόωρες εκλογές στην Τουρκία, όπως προανέφερες εσύ. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καταιγιστικές και τα μελούμενα θα τα ανακοινώσουμε και εμείς και θα δούμε τι άλλο καινούριο θα υπάρξει. Αλλά βλέπουμε ότι έχει κινητοποιηθεί πλέον ο λαός, ο τουρκικός λαός, και όλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι των εκλογών, Δημητρά, δηλαδή, είναι και έχει άλλα και άλλα πράγματα. Ζητήματα προφανώς. Ακριβώς. Και άλλα μέτωπα που είναι ανοιχτά.
Ακριβώς. Στην Κίνα τώρα υπάρχει κίτρινο συναγερμός εν ώψη σφοδρής χιονοθύελλας. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το Εθνικό Παρατηρητήριο της Κίνας έθεσε τη χώρα σε κίτρινο συναγερμό εν ώψη της έλευσης σφοδρής χιονοθύελλας. Ο συναγερμός είναι σε ισχύ από σήμερα και η χιονοθύελλα αναμένεται να πλήξει τις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας αύριο Πέμπτη. Το κέντρο συμβουλεύει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και παράλληλα καλεί τις τοπικές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Άρα είναι ακόμα και εκεί, ακόμα και στην Κίνα λοιπόν, πλέον υπάρχει μια σφοδρότητα καιρική και με πάρα πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Έχουν ενημερώσει όμως τους κατοίκους για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Ακριβώς, εκένωσης. Πάμε λιγάκι σε μια άλλη είδηση. Πάμε τώρα σε μια όχι ευχάριστη θα λέγαμε είδηση, καθώς στη Συρία συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Από τις 18 Φεβρουαρίου οι νεκροί άμαχοι έχουν φτάσει στους 590. Συγκεκριμένα, ενώ η ανθρωπιστική κεχηρία μπήκε διανύει τη δεύτερη μέρα της στη Συρία, οι μάχες συνεχίζονται ανάμεσα σε αντάρτες και καθεστωτικές δυνάμεις στην περιφέρεια της Γούτας που πολιορκείται από τη Δαμασκό. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις δυνάμεις του Άσαντ, οι οποίοι είχαν επαναληφθεί το πρωί, σταμάτησαν από τις 9, τοπική ώρα Ελλάδος, 9 η ώρα, ώρα που σηματοδοτεί την αρχή της 5ωρης καθημερινής κατάπαυσης του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους που έχει κηρύξει η Μόσχα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, εξαιτίας των εντατικών βομβαρδισμών και των μαχών στις παρυφές της Ανατολικής Γούτα, οι φιλοκαθιστωτικές δυνάμεις κατάφεραν να προχωρήσουν επί του πεδίου με περιορισμένο τρόπο στο ύψος των τοποθεσιών Χος Αλζαουχίρα και Σιφουνίγια. Γενικώς η κατάσταση και εκεί που επικρατεί είναι άσχημη. Κάθε μέρα γίνονται βομβαρδισμοί, κάθε μέρα αυξάνονται οι άμαχοι νεκροί και βλέπουμε ότι ο αριθμός έχει αυξηθεί. Επίσης, ευθύνες στους αντάρτες επιρρύπτουν Μόσχα και Δαμασκός. Η Μόσχα και η Δαμασκός κατηγόρησαν τους αντάρτες για την κατάρρευση της εκεχηρίας, λέγοντας πως οι μαχητές βομβάρδισαν έναν ασφαλή διάδρομο που είχε ανοίξει για να απομακρυνθούν άμαχοι από τον θύλακο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι μαχητές, οχυρωμένοι στον πολιορκημένο Συριακό θύλακα της Ανατολικής Γούτα, εμποδίζουν τη μεταφορά της βοήθειας και την απομάκρυνση των ανθρώπων που θέλουν να φύγουν, παρά την ανακοίνωση της Μόσχας περί δημιουργίας ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου. Οι αντάρτες φυσικά αρνήθηκαν ότι ευθύνονται για τον βομβαρδισμό και ο Αμερικανικός στρατηγός κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δρά ταυτόχρονα ως εμπριστής και ως πυροσβέστης, καθώς δεν καταφέρνει να χαλιναγωγήσει τον Άσαντ. Από την πλευρά τους, οι διασώστες της πολιτικής άμυνας συνεχίζουν να ανασύρουν πτώματα από τα συντρίμμια. Και όπως βλέπουμε στο διαδίκτυο καθημερινά, οι εικόνες πραγματικά είναι άσχημες. Είναι άσχημες εικόνες εκεί που επικρατούν και το βλέπουμε και εμείς με ζωντανές εικόνες, έτσι. Ακριβώς, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ λυπηρό το να υπάρχει άμαχος πληθυσμός ο οποίος πέφτουν θύματα στην εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στη Συρία. Παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε από τη μια μέρα στην άλλη και δυστυχώς παραμένει ως έχει. Παρόλη τη βοήθεια και όλες τις αρρωγές που συνδράμουν οι εκάστοτε φορείς. Πάμε λιγάκι σε μια τελευταία είδηση, λίγο να ελαφρύνουμε το κλίμα πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Και η είδηση αυτή αφορά στους Νεάτερνταλ, οι οποίοι όπως αναφέρεται σε πρόσφατη είδηση, θεωρούνται πρώτοι καλλιτέχνες του ανθρώπινου είδους, Δήμητρα. Συγκεκριμένα. Έγινε και μια έρευνα γι' αυτό. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλές οι έρευνες που γίνονται κατά καιρούς, με τελευταία αυτή που αφορά την δημιουργικότητά τους. Η Νεάτερντα λοιπόν δεν ήταν και τόσο διαφορετική από εμάς, λέει η επιστήμη. Νέα ευρήματα, Δήμητρα, αποκαλύπτουν πως η Νεάτερντα είναι δημιουργική των αρχαιότερων καταγεγραμμένων βραχογραφιών, ενώ φορούσαν κοχύλια ως κοσμήματα. Οι ίδιες αυτές οι συμπεριφορές υποδεικνύουν πως σκέφτονταν συμβολικά και είχαν καλλιτεχνική φλέβα όπως οι επίγονοί τους. Άρα νομίζω ότι με βάση αυτή την έρευνα που γίνεται είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να δούμε τι γίνεται με τους προγόνους, να αναζητήσουμε λιγάκι τις ρίζες και να μπορέσουμε να καταλάβουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε.
Και δύο στοιχεία νομίζω που δείχνουν ότι, έχουν, ότι είχαν μάλλον μια καλλιτεχνική φλέβα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το κομμάτι το βιοπεριστικό και η αναζήτηση τροφής και στέγης, ήταν και κάτι ακόμη που επιζητούσαν οι τότε άνθρωποι. Πράγμα που μας συνδέει ακόμα περισσότερο με αυτούς. Και νομίζω... κάπου εδώ νομίζω τελειώσαμε και για σήμερα. Ακριβώς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη, 3 με 4. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, με την εκπομπή μας Live Now. Και στα μικρόφωνα φυσικά όπως κάθε Τετάρτη, η Παναγιώτα Ναυρόσογλου και η Δήμητρα Τάγκα. Από εμάς, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.